Μοιάζει πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε. Και ορισμένες φορές είμαστε εκείνοι που σηκώνουν πολύ ψηλά τον πύχη, αποθεώνουμε, αλλά πραγματικά είναι η στιγμή του χειροκροτήματος, είναι η στιγμή της αναγνώρισης, είναι η στιγμή της αξιοσύνης για ένα παιδί που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, φτάνει στην κορυφή του κόσμου και συνεχίζει να κοιτάει με το ίδιο βλέμμα, ψηλά στους στόχους του και χαμηλά με την ίδια αξιοπρέπεια. Και νομίζω ότι όλα αυτά μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα. Να καλησπέρισουμε σύνδεση μας τον Παντελή Διαμαντόπουλο, τον γνωστό συνάδελφο από το Σπορ 24. Καλησπέρα. Καλησπέρα Θέμη. Καλησπέρα σε όλους τους Πελοπόννησους, στη Δυτική Ελλάδα, όσοι παρακολουθούν. Νομίζω ότι όσοι ξενυχτήσαμε, το νιώσαμε και την ρίγη συγκίνησης. Ακόμα και τώρα που το συζητάμε και λέμε το όνομά του, το ίδιο μας αποπνέει. Δεν ξέρω αν είναι η επιτομή τώρα μιας προσπάθειας ή η επιτομή του ονείρου. Όταν τον ακούγαμε, γιατί η τεχνολογία έχει βοηθήσει και έχουμε και τις πρόσφατες συναντεύξεις, όταν ο Γιάννης ήταν μικρός και έλεγε που θα φτάσει, και αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει έτσι, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τι είναι όλη αυτή η προσπάθεια? Τι είναι? Είναι επιμονή, είναι δουλειά, είναι πίστη, είναι πείσμα και είναι και ζωή. Θέμη, είναι και ζωή. Όχι απλά δεν του χαρίστηκε τίποτα, αλλά ξέρεις πολύ καλά και εσύ και οι τηλεθεατές ότι έχει στερηθεί και πράγματα. Έτσι, ένα παιδί το οποίο υποχρεώθηκε να πουλάει πράγματα στον δρόμο για να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του, το ίδιο έκαναν οι άνθρωποι. Με τον μπαμπά του ξηρούς καρπούς στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Αλλά παρόλα αυτά είχε ένα στόχο. Ένα στόχο, εδώ υπάρχει και η γνωστή ιστορία βέβαια, ότι ο Γιάννης αρχικά δεν ήθελε να γίνει μπασκετμπολίστας, ποδοσφαιριστής ήθελε να γίνει. Το Τζιοβάνι είχε ένδαλμα. Αλλά ψήλωσε, δυνάμωσε, τον άρπαξαν και τον έκαναν αυτό που είναι. Αυτό όμως θέλω να πω πραγματικά, Θέμη, αφού ξενύχτησες και εσύ και νομίζω ότι και όσοι παρακολουθούν, οι περισσότεροι δηλαδή το έκαναν, είναι ότι φυσικά και έχουμε την υπερηφάνεια, έχουμε όλο αυτό που αισθανόμαστε όλοι για την πορεία αυτού του παιδιού. Ένα παιδί που δεν έπαιξε καν στην Α1, ένα παιδί που πριν φύγει για τις ΗΠΑ έχασε μετά από παρατάσεις αγώνα με τη φανέλα του φιλαθλητικού, έχασε από την Νέα Κηφισιά, η οποία Νέα Κηφισιά είχε ανέβει στην Α1 και βρέθηκε κατευθείαν στα γήπεδα του NBA. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να πω ότι υπάρχει και το καθαρά αγωνιστικό σκέλος. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικός. Πραγματικά ναι. Ήταν συγκλονιστικός. Στο αγωνιστικό σκέλος βλέπω εδώ μόνο ο Τζόρνταν έχει καταφέρει κάτι ανάλογο και νομίζω το να μπαίνει δίπλα το όνομά του σε αυτόν που έχουμε ζήσει όλοι, τουλάχιστον έχουμε δει, στον Τζόρνταν, και να μην υπάρχει άλλο σημείο αναφοράς ούτε του τεράστιου Κόμπε Μπράιαντ, από μόνο το αποτελεί μια νέα ιδεολογία για το χώρο του μπάσκετ. Ναι, το όνομά του είναι πλέον δίπλα σε όλους αυτούς. Δίπλα σε όλους αυτούς και το κέρδισε. Και μάλιστα το κέρδισε και νέος, θα γίνει ακόμη καλύτερος. Πλέον του φεύγει 26 προς 27 χρονών, απαλλάσσεται και από την πίεση και από το άγχος, πάρε βρε αδερφέ και ένα τρόπαιο και όχι μόνο τα MVP. Κουβάλισε την ομάδα στις πλάτες του, βρέθηκαν να χάνουν 2-0 στη σειρά από μια καλή ομάδα όπως είναι το Phoenix. Και πραγματικά σε αυτό το παιχνίδι πριν από κάποιες ώρες μπόρεσε να κουβαλήσει αρκετούς ημιλιπόθυμους συμπαίκτες του από την πίεση και μια ομάδα η οποία είχε στο κεφάλι της πολλές χιλιάδες κόσμου. Τα είδατε τα πλάνα εξάλλου. Ναι, 65.000 κόσμο έξω από το γήπεδο, έτσι μόνο. Και πολλούς 65 έδωσαν οι μπάξοι γιατί δεν μπορούσαν να δώσουν και περισσότερους λόγω κανόνες κορονοϊού. Τέλος πάντων, νομίζω ήταν πολύ περισσότεροι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το παιδί τα έκανε καλά, τα έκανε όπως έπρεπε και είναι για το ελληνικό μπάσκετ, τι να πω, είναι μια συγκλονιστική στιγμή, είναι μια άλλη μια μεγάλη στιγμή και μακάρι, όπως είπε και ο ίδιος, γιατί αναφέρθηκε και τις παίξατε τις δηλώσεις του, μακάρι και άλλα παιδιά τώρα, γιατί ήδη πολλά παιδιά τα έχει επηρεάσει θετικά, όπως και πολλές επιτυχίες στα αθλήματα στην χώρα μας, που δεν γίνεται μόνο στη χώρα μας αυτό, και στο εξωτερικό γίνεται τέλος πάντων. Μακάρι να τα επηρεάσει και να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλο και χαίρομαι γιατί πάρα πολλοί κόσμος και το κατάλαβε και ξενύχτησε. Ναι, ναι, και, να πούμε, και μακάρι να βρεθεί και στην υποδοχή, γιατί μέσω του Sport 24 έστειλε και ένα μήνυμα ότι να είστε στο αεροδρόμιο και σας περιμένω. Νομίζω ότι λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος επιλέγει να έρθει στον τόπο του. Εγώ αυτό στέκομαι, ότι το είπες πολύ σωστά νωρίτερα, ότι προβάλλει ως εφόδιο πάντα αυτό που, από εκεί που ξεκίνησε. Και το ξεκίνημά του ήταν γεμάτο δυσκολίες. Και αυτές τις δυσκολίες δεν τις ξεχνά, δεν τις παραμερίζει.
παιδί μεταναστών, οι περιπέτειες των παιδιών μεταναστών ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν για την Ελλάδα και πόσο δύσκολες είναι, τι γραφειοκρατίες έχουν για να ανανεώνουν τις συμβάσεις, να το πω έτσι απλά, να τρέχουν στις τότε νομαρχίες και στις περιφερειακές ενότητες και όλα αυτά. Και κατάφερε να κάνει το 0, να το κάνει δεκάρι και αυτή τη στιγμή να είναι 10 με τόνο και να το βλέπουν πραγματικά. Να τον κάνει τον τέλειο αθλητή. Και νομίζω ότι βγαίνει ένα. Και μόνο ο Νίκος Ογκάλης που μίλησε γι' αυτό, νομίζω είπε κάτι εξαιρετικό, ότι μιλάμε για τον νούμερο ένα superstar αυτή τη στιγμή Έλληνα. Είναι έτσι. Και αυτά είναι τα ιδάλματα που θέλουμε σε αυτή την εποχή, γιατί τα ψάχνουμε και τα αναζητούμε. Αλήθεια είναι, ξέρεις και εσύ, δεν είμαστε και η πιο εύκολη χώρα του κόσμου. Παιδί μεταναστών, όπως το είπες, το οποίο γεννήθηκε στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να πάρει την ελληνική υπηκότητα μέχρι τα 18 του χρόνια. Και είχε γίνει ένας κακός χαμός εκεί. Πραγματικά είχε γίνει πόλεμος, είχε μπει η Ομοσπονδία στη μέση. Εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε μπει στη μέση. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι απίθανα να τα συζητάμε, αλλά όλα αυτά θα μπορέσει ο κόσμος να τα απολαύσει. Ήδη έχει κυκλοφορήσει και βιβλίο για τον Γιάννη. Είχε δώσει, επειδή μιλάμε ο Αντώνης Σαμαράς, κάποιοι βρίζαν τον Σαμαρά που έδωσε με ότι μπαίνουμε και στα άλλα τώρα τα ζητήματα, αλλά επειδή είμαστε χώρα ακριβώς όπως ακριβώς το λες, δηλαδή μη δούμε καλό να γίνει, αμέσως θα τρέξουμε εμείς να πούμε γιατί έγινε το καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και, αλλά από επικριτές έχουμε χορτάσει. Είμαστε της αποθέωσης και από την άλλη. Το να φτάνουμε στο πιο δυσάρεστο σημείο. Εγώ χαίρομαι πραγματικά. Μη στενοχωριέσαι, Θέμη, ξέρεις ότι είμαστε η χώρα που το αγαπημένο άθλημα είναι να ασχολούμαστε με τη δουλειά του άλλου και την ηλικία του άλλου. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα το θέμα είναι ότι ξεκινάει ένας πολύ μεγάλος δρόμος, γιατί είναι πραγματικά ο τέλειος αθλητής. Σίγουρα εγώ θα θυμάμαι, είχες γράψει και στα κειμενά σου, ότι πέρυσι μπορεί να παραξενεύτηκαν πολύ στην απόφαση του να μείνει στο Milwaukee. Νομίζω ότι τον ζητούσε το μισό NBA, μην πω ολόκληρο, αλλά το μισό NBA ήθελε το Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο ίδιος με έναν παίκτη, μια αλλαγή έγινε, Bledsoe με τον playmaker το Holiday, κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα για σταθερότητα. Και αυτό δείχνει και την προσπάθεια που κάνει. Ότι δεν πήγε σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, έφτιαξε μια ομάδα πρωταθλητισμού με συγκεκριμένο νεύρο. Θέμη είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, είναι τέτοια προσωπικότητά του. Είναι παιδί της γειτονιάς κυριολεκτικά. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του. Δεν είναι τυχαίο ότι θέλει συνέχεια. Το είπες προηγουμένως, αλλά εμάς δεν μας παραξενεύει. Το πρώτο που θέλει να κάνει είναι να έρχεται στην Ελλάδα. Ναι, του αρκεί το Milwaukee. Περνάει καλά στο Milwaukee. Περνάει καλά η οικογένειά του στο Milwaukee. Δέχθηκε να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Φυσικά και θα μπορούσε να πάει σε άλλη ομάδα όπου 100% θα μπορούσαν να του βάλουν δίπλα και έναν και δύο στάρ. Επίσης για να κατακτήσει ίσως και πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά θέλει να τα κάνει με το δικό του τρόπο, θέλει να τα κάνει με την απόλυτη σεμνότητα και του φτάνουν αυτά, δεν αλλάζει. Μπορεί να ακούγεται συγκινητικό, δεν το λέω όμως για να συγκινηθούμε, δεν το λέω μακριά από μένα, ούτε μιλάω φορώντας φουστανέλα, είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχει πράγματα που έχουν όλοι οι άλλοι στάρ, δηλαδή μην παρεξηγηθώ κιόλας, και εγώ έχω τατουάζ, έτσι. Ο Γιάννης δεν έχει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει τατουάζ, καταλαβαίνεις πως το λέω. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος το σταριλίκι το εκφράζει έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στους top και διάσημους ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Είναι δεμένος με την οικογένειά του. Έχασε τον μπαμπά, έχει τη μαμά, έχει τα αδέρφια. Το πρώτο πράγμα που έκανε, μη σας παραξενεύει, πήρε κατευθείαν τον αδερφό του. Το πίστευε αυτό που έλεγε, κυριολεκτούσε ότι θα τα παρατήσει όλα να πάει στο ξενοδοχείο. Δεν γίνονταν βέβαια, γιατί ο αδερφός του είναι σε απομόνωση λόγω COVID. Το είπε και ο ίδιος ο Θανάσης δηλαδή. Ο οποίος Θανάσης, τον ξεχνάμε τον κακομοίρη τον Θανάση, αλλά και αυτό θα πάει. Κακός, γιατί έχουμε τρεις Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή στην κορυφή του κόσμου. Ένας πήρε πέρυσι το χρυσό δαχτυλίδι, δύο πήραν φέτος. Και νομίζω ότι αυτό είναι συγκινητικό ίδιο. Αυτός είναι ο Γιάννης. Δεν πρέπει να παραξενεύει κανένα και νομίζω ότι και όσοι παρακολουθούν τώρα το δελτίο σου, νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και από αυτά που λέει και από τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ήταν πολύ μεγάλη στιγμή. Ήταν πολύ μεγάλη στιγμή και για τον ίδιο και για όλο αυτό τέλος πάντων που εκφράζει στη χώρα μας αυτό το άθλημα. Μένει τώρα να βγάλουμε μία άκρη, να δούμε τι θα κάνουμε και με την εθνική μας ομάδα όταν θα μαζευτεί, όταν θα είμαστε καλά, όταν θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Ενώ ή Ολυμπιακούς Αγώνες που τώρα δεν πήγαμε ή παγκόσμιο, γιατί το γνωρίζεις καλά ότι το NBA διοργανώσεις όπως τα Ευρωμπάσκετ, Παναμερικανικοί Αγώνες, όλα αυτά δεν τους αφήνουν οι ομάδες του NBA. Στο NBA κοιτάζουν πολύ το marketing, παίζουν ρόλο
πάρα πολύ οι εταιρείες και τα μεγάλα ονόματα. Και όταν υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες και παγκόσμια κύπελα, εκεί τους αφήνουν τους παίκτες. Μένει λοιπόν να δούμε. Νομίζω ότι αυτός θα είναι άλλος ένας έξτρα μεγάλος στόχος του, πέρα από το να μείνει βέβαια στην κορυφή με το Milwaukee, να δει τι θα κάνει και με την εθνική μας ομάδα, την οποία και τη γουστάρει και έχει πει πολλές φορές πως όταν θα μπορεί να έρχεται, θα έρχεται για να την, να τη βοηθάει και να τη στηρίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε διαβάζουμε, παρακολουθούμε και τις δικές σου έτσι αναφορές, πάντα εύστοχες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και να είμαστε τουλάχιστον έτσι με θετικές ειδήσεις στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε χορτάσει αρνητισμό τώρα τελευταία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή νύχτα σε όλους σας. Γεια σας. Καλή νύχτα.